Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Ιουνίου στην περιοχή της Ιταίας το πρώτο ράλι στερεάς Ελλάδας. Event το οποίο κάλυψε ζωντανά και σας παρουσίασε σε μια εξάωρη και πλέον μαραθώνια μετάδοση το κανάλι των αγώνων, το sportltv.gr. Στο πρώτο ράλι στερεάς Ελλάδας, νικητρία ήταν η ζέστη, θα μπορούσε να πει κανείς. Παρόλα αυτά, στο καθαρά αγωνιστικό μέρος, θριαμβευτές από την Ιταία έφυγαν οι περσινοί πρωταθλητές Κύρκος Πολυζώης, οι οποίοι οδήγησαν στο όριο καθόλου τη διάρκεια του αγώνα το Mitsubishi Lancer Evo 9, με δεύτερους τους Φιλιππίδη Σαΐνη, οι οποίοι είχαν προβλήματα, δεν μπόρεσαν να παλέψουν όπως θα ήθελαν για την νίκη, αρχικά με ένα τετακέ, αλλά και ένα λάστιχο στα δύο πέρασματα από το δροσοχώρι που τους στέρισε χρόνο και ελπίδες για νίκη. Ευχάριστη έκπληξη του αγώνα ήταν η τρίτη θέση των Γιάννη και Βαγγέλη Άκρατου με Mitsubishi Lancer Evo 9, οι οποίοι όμως πήραν τους πολύτιμους βαθμούς για την συνέχεια της προσπάθειάς τους στο κύπελο χώματος, θεσμός ο οποίος ακολουθεί και δεν έχει κρυθεί φυσικά ακόμα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι είχε πάρα πολύ καλή παρουσία, όμως και πολλά προβλήματα που δεν του επέτρεψαν να παλέψει για την νίκη. Ο Γρηγόρης Νιώρας με συνοδηγό τον Κακαλή, οι οποίοι είχαν τετακέ στο πρώτο πέρασμα των Βοξιτών, αλλά στη συνέχεια το υδραυλικό τιμόνι επίσης τους πρόδωσε και δεν μπόρεσαν να φτάσουν εκεί που θα ήθελαν. Ο Κωνσταντίνος Χαλιβελάκης είχε πρόβλημα με το αδύναμο, όπως το χαρακτήριζε, Mitsubishi Lancer Evo 8, το οποίο οδήγησε. Παρ' όλα αυτά κατετάγει πέμπτος, έχοντας δίπλα του τον μόνιμο πλέον συνοδηγό του Μάριο Τσαουσόγλου. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι με τον έτερο Χαλιβελάκη, τον Νίκο, συνοδηγός ήταν ο Κωστής Στεφανής, ο οποίος επανήλθε στα μπάκετ σε μια πανηγυρική διοργάνωση όπως το πρώτο ράλι στερεάς Ελλάδος. Στην F2 κατηγορία, οι Πάζονεν Κούγιας με το Γιώτα Γιάρης κέρδισαν τις 3 από τις 4 ειδικές διαδρομές στην κατηγορία τους και τερμάτισαν στην κατηγορία πρώτη αλλά και στην Α5 κορυφαίοι, αν και προς το τέλος καρδιοχτύπησαν, αφού οι Αντωνίου, τα αδέλφια Αντωνίου που ακολούθησαν με Ford Escort RS2000 είχαν μπει στην τελευταία ειδική του αγώνα μόλις 13 δευτερόλεπτα πίσω τους, αλλά δεν κατάφεραν λόγω ενός πλαταρίσματος να μπορέσουν να πιέσουν για την νίκη. Την τρίτη θέση στην F2 και πρώτη στην Α6 είχε ο Γεράσιμος Κυπρέος με Peugeot 206 XS με συνοδηγό του τον Γιώργο Πισημάνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι έληξε άδοξα η προσπάθεια των Παπαδημητρίου Πετρόπουλου, οι οποίοι είχαν κατεβάσει στο ράλι στερεάς Ελλάδος ένα Ford Fiesta R5 βγαλμένο από τις χαράξεις του WRC. Το Fiesta των Παπαδημητρίου Πετρόπουλου είχε χτίσει μια απίθανη διαφορά 25 δευτερολέπτων περίπου στην πρώτη ειδική διαδρομή, όμως στα τελευταία χιλιόμετρα της δεύτερης ένα κλαταρισμένο ελαστικό που προτίμησε να μην αλλάξει το πλήρωμα είχε ως αποτέλεσμα να τους φέρει εκτός δρόμου, χτύπησαν ελαφρά σε ένα δέντρο και για να μην δημιουργηθεί παραπάνω πρόβλημα στο Fiesta, ο Παπαδημητρίου αποφάσισε να μην συνεχίσει την προσπάθειά του και αναμένουμε και πλέον να τους ξαναδούμε σε κάποιον αγώνα με αυτό το μικρό τέρας που κατέβασαν στην Ιταία. Αξίζει να σημειωθεί πως τις ημέρες του αγώνα η Ιταία θύμισε παλιές καλές ακροπολικές εποχές. Ο κόσμος ήταν πολλής σε όλες τις ειδικές διαδρομές και η παραλία γέμισε με αυτοκίνητα τα οποία χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος και σας παρουσίασε ζωντανά το sportltv.gr σε μια μαραθώνια, υπενθυμίζουμε, μετάδοση 6,5 ώρων την Κυριακή, αλλά και με ζωντανές συνδέσεις το βράδυ του Σαββάτου από την τελετή έναρξης και αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αγώνων με συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του sportltv.gr. Ο Λάμπρος Κύρκος δήλωσε: ήταν ένας πολύ καλός αγώνας, ήταν πρώτη φορά που κατέβηκα στις συγκεκριμένες ειδικές, ήταν φοβερές αλλά δύσκολες. Είχαμε μια μικρή έξοδο με αποτέλεσμα να μας φύγει η ποδιά, το επιδιορθώσαμε όμως στο σέρβις και λαμβάνοντας υπόψη την καλύτερη γνώση του δρόμου κάτω από το δεύτερο σκέλος, επιτεθήκαμε και ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, ο Γρηγόρης Νιώρας, μιλώντας στον συνεργάτη του sportltv.gr Μπάμπη Πουλούτσι, υπογράμμισε πως αντιμετωπίσαμε προβλήματα, μείναμε από υδραυλικό τιμόνι στη δεύτερη ειδική, χάνοντας πολύ χρόνο. Στο δεύτερο σκέλος η φθορά των ελαστικών ήταν μεγάλη και δυστυχώς δεν καταφέραμε κάτι καλύτερο από την τέταρτη θέση. Ο δεύτερος της αναμέτρησης, ο Φιλιππίδης, τόνισε στην κάμερα του sportltv.gr: μας άρεσε πολύ ο αγώνας, αλλά δεν τον ευχαριστηθήκαμε όσο θα θέλαμε. Είχαμε μια μικροέξοδο το πρωί και πάθαμε λάστιχο, το οποίο αλλάξαμε μετά το τέλος του δροσοχωρίου. Στα τελευταία χιλιόμετρα του αγώνα και ενώ πιέζαμε, κλατάρισε το λάστιχο που δεν μας επιτρέψε να κυνηγήσουμε κάτι παραπάνω. sportltv.gr, ζωντανά από το ράλι στερεάς Ελλάδος.
και ραντεβού στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση του μηχανοκίνητου αθλητισμού 20 Ιουλίου από την Καλαμάτα στον τρίτο αγώνα του GTCC 2014.